Και θυμάμαι, κύριε Χούντα, πάνω στο αυτό το σημείο θα σας πω, και κακώς σήμερα δεν το έχω επικαλεστεί, ήταν αρχές δεκαετίας του 80. Είχαν έρθει εδώ για μία σύσκεψη της UNESCO δύο καθηγητές μου, δάσκαλοί μου, ο Ταρίκ Ζαφέρ Τουναγιά και ο Ενβέρ Ζιά Καράλ. Μάλιστα, ο Ενβέρ Ζιά Καράλ συμπτωματικά ήταν και καθηγητής και του Τούναγια. Και οι δύο τώρα είναι αείμνηστοι. Είναι μεγάλα ονόματα στην Τουρκία. Μάλιστα, ο Τούναγια θεωρείται ο καθηγητής των καθηγητών, διότι όλοι οι μαθητές του, οι υπερήφημοι, έχουν γίνει καθηγητές και αυτοί βγάλουν άλλους καθηγητές. Εγώ είμαι και συνεργάτης του Ταρίκ Ζαφέρ και μάλιστα βρισκόταν εδώ για μια σύσκεψη της UNESCO όταν ήταν πρέσβης της Βουλγαρίας ο Νικολάη Τοντόροφ. Και αφού συζητούσαμε ώρες και τους είχα φιλέψει, είχαμε βγει έξω και τα λοιπά, λέει μετά, ναι, μετά λοιπόν λέει ο Ταρίκ Ζαφέρ του Ενβέρ Ζιά Καράλ, ο Ενβέρ Ζιά Καράλ ήταν πρόεδρος του Ιδρύματος Τουρκικής Ιστορίας του Κρατικού, ήταν της κρατικής αυτής της Ιστορικής Σχολής, του Ιστορικού Ιδρύματος της Τουρκίας, Ιστορικής Σχολής λέω, της θεωρίας της τουρκικής ιστορίας κατά το κρατική έτσι κεμαλική πατέρας κεμαλικής έτσι θεωρίας. Και ο Ταρίκ Ζαφέρ είναι τον αντίστοιχος σβόλος της Τουρκίας. Και γυρνάει και λέει του ο Ταρίκ Ζαφέρ του Εμβέρζια, ανθρώπους σαν τον Σαρί του σκοτώνουν. Και αυτό το εννοούσε γιατί την εποχή εκείνη στην Τουρκία ο ένας κατόπιν των άλλων προοδευτικοί καθηγητές δολοφονούνταν από εξτρεμιστές Τούρκους. Τέτοιους δολοφονούν. Βέβαια είχε δίκιο ο Ταρίκ Ζαφέρ. Και εμένα με δολοφόνησε. Έναν καιρό μάλιστα μου έλεγαν πρόσεξε, εμείς θα δολοφονήσουν, πάρε όπλο και τα λοιπά, να φυλάγεσαι και τα λοιπά. Με δολοφόνησαν με άλλο τρόπο. Δηλαδή και με δολοφόνησαν στην Ελλάδα. Οι επίσημοι, οι κυβερνώντας, οι κρατούντες. Βέβαια το πολιτιστικό επίπεδο δεν ήταν επίπεδο δολοφονίας υλικής, ήταν ηθικής. Και εγώ είμαι θύμα μιας δολοφονίας η οποία οργανώθηκε στην Μαξίμου με τους πολιτικούς και εκτελέστηκε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, θα έλεγα ότι εγώ είμαι στη μέση. Δεν συμφωνώ, δηλαδή αυτό αν είναι πραγματικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι ένα ατόπιμα κατά την άποψή μου και δίνει λαβή σε άτομα σαν τον κύριο Καμπύλη με τις καμπύλες, δίνει για να γελιοποιηθεί η όλη ενέργεια. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να σκέπτονται μέχρι που πηγαίνουν τα πόδια τους. Μη υπέρ το σκήτος ως κητέφ. Η διαφωνία μου είναι απόλυτη. Όπως το ίδιο είχα διαφωνήσει με τον Μιχάλη του Χαραλαμπίδη κάποτε, μάλλον ο Μιχάλης του Χαραλαμπίδη είχε διαφωνήσει μαζί μου σε έναν πρόλογο που είχα γράψει, που είχε ζητήσει δηλαδή να του γράψω πρόλογο ο Μέρασάν για το Πόντος Κιλκιουρίου, ο πολιτισμός του Πόντου, ένα βιβλίο για το οποίο παραπέμφθηκε και αυτός και ο εκδότης ο Ζράκο ο Ρακεπέης στα ειδικά δικαστήρια εθνικής ασφαλείας. Εγώ λίγο πολύ ήμουν αυτός ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος κατά της, με τον πρόλογό μου. Ο πρόλογός μου ήταν από τα καλύτερα κείμενα που έχω γράψει στη ζωή μου, στα τουρκικά το έχω γράψει, από τα καλύτερα μου κείμενα, όπου μέσα έλεγα ότι τέλος πάντων ό,τι έγινε έγινε, αυτοί είναι Τούρκοι, αυτοί είναι Έλληνες, έχουν φύγει από εδώ, έχουν πάει εκεί κλπ. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, αλλά δεν πάση περιπτώσει έχουμε μια συγγένεια. Και όπως είναι με την Νότιο Ιταλία, στην Νότιο Ιταλία τραγουδάνε ελληνικά, μιλάνε κάποια ελληνικά, έρχονται στην Ελλάδα, εμείς πηγαίνουμε εκεί. Δεν λέμε ότι θα κάνουμε Ελλάδα στην Ιταλία, θα ψώσουμε ελληνική σημαία στη Σικελία, στην Καλαβρία, ξέρω εγώ. Με την ίδια λογική, εκεί είναι Τούρκοι, εδώ είναι Έλληνες, θα έχουμε μια αδελφική συνύπαρξη κτλ. Και τότε είχαν θυμώσει, γιατί είπα ότι τελείωσε αυτό το θέμα, έλξε το 22,
Όχι, δεν έληξε, θα έπρεπε να γράψω ότι θα πάρουμε μια μέρα τον πόλεμο και τον κάνουμε ελληνικό. Αυτό δεν λέγεται. Πρώτα απ' όλα πήγαινε καθόλου να δει τώρα και στην Τουρκία ο Χαλαμίδης, και δεν πήγαινε ο Τούρκος να το γράψει, ή μάλλον ο Ορμέρ να το γράψει ότι θα γίνει η Ελλάδα στην. Ήταν κάτι τρέλα. Αυτές είναι ακρότητες, κύριε Κόντα. Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας από τις ακρότητες. Όπως τώρα, πάλι ο Μιχάλης Χαλαμίδης, σε ένα πρόλογο, σε ένα βιβλίο ενός Κούρδου που έχει γράψει, εμφανίζει τον Οτσαλάν σαν προφήτη της δημοκρατίας στη Μικρά Ασία. Όχι και προφήτης της δημοκρατίας στην Τουρκία ο Οτσαλάν. Ο Οτσαλάν είναι ένα μείγμα σταλινισμού και κεμαλισμού ως στρουκτούρα πολιτική, το οποίο εφαρμόζεται στην κουρδική εθνικιστική ιδεολογία. Ο Ταρχάνα Ερντέμ, ο οποίος είναι απόφοιτος του Πολυτεχνείου και ήταν την εποχή που εγώ ήμουν στη διοικούσα επιτροπή της νεολαίας στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ερχόταν εκεί και μάλιστα πήγαινε στον Κιανίμπεϊ που ήταν ένας υπάλληλος του κόμματος, αλλά προήρχεται από τις τάξεις του Ένωση και Πρόοδος, και ήταν και είναι γνωσμένον έτσι δημοκρατικο-εθνικιστικών φρονημάτων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οργανώσει εξαιρετικές υπηρεσίες προγνώσεων και δημοσκοπήσεων εκλογικών και πολιτικών, έχει γράψει και βιβλία και τα λοιπά. Είναι σοβαρό πρόσωπο. Ο Ταρχανατέρας, που είμαστε σε διαφορετική αυτή να πούμε μήκος κύματος, είναι σοβαρός. Σε ένα άρθρο του την περασμένη εβδομάδα που δημοσίευσε στη Ραντικάλ, που είναι προοδευτική εφημερίδα, κάνει παραλληλισμό ανάμεσα στον Μπαχτσελή, που είναι ο αρχηγός των Κρίσεων Λύκων, και του Οτσαλάν. Ότι και οι δύο είναι περίπου ο ένας το ίδιο από ότι είναι ο άλλος. Βέβαια, δεν είναι τελείως αδόκιμη η άποψη, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να αγιοποιούμε κατά τρόπον πρόσωπα, όταν μάλιστα είμαστε και ελλιπώς ενημερωμένοι και οι γνώσεις μας είναι πενιχρές και κινούνται σε άλλο πλανήτη.